Υπάρχει ένα παλιό τραγούδι που λέει κυχαρ στην ντράμερ». Στην περίπτωση του επόμενου καλεσμένου θα μπορούσε να είναι ηθοποιό, οποίο σκητσογράφο, δημιουργό Γιώργο Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ για το, το κάλεσμα. Ναι, ηθοποιό, κυρίω ηθοποιό είμαι, μετά συγγραφέα και τώρα τα τελευταία χρόνια προέκυψε και η παλιά, παλιά μου τέχνη που λέμε ναι. ε, το σκίτσο. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ αυτό δεν κάναμε στι εκπομπέ. Ακολουθυνώμαι με αυτά. Οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, τον Χώδου, το που είναι σήμερα μαζί μα, να το πάμε κανονικά. Ε, Τελικά, και... ναι, ήρθε. <laughs> ήρθε. Ε, κα, άκουγα μία ε, συνέντευξή σου που έλεγε ότι θεωρεί ότι το συγγραφέα έχει περικλεί όλε τι υπόλοιπε ε, δημιουργικές δημιουργικέ σου ιδιότητε. Έτσι, δεν είναι, το κατάλαβα καλά. Α, το, το ηθοποιό περικλεί όλε τι υπόλοιπε, γιατί ναι. από, από, τα υπόλοιπα παίρνω. Ή, ας πούμε, όταν λεφτά, γράφω, Αν ό, είναι όχι, λεφτά. Όχι, ενώ παίρνω <laughs> για μένα <laughs> αυτά που Τέλο πάντων, ε, θεωρώ ότι δηλαδή, όταν γράφω κάτι, είναι ναι. α, αυτό που θα ήθελα να παίξω. Mm -hmm. Όταν κάνω ένα σκίτσο, ε, μπαίνω στη διαδικασία του, α, α, του ρόλου. Ναι. Ε, ενώ, σαν, σαν τα ε, φτιάχνω τα πράγματα. Ε, οπότε, όλο αυτό το πράγμα με βοηθάει να γίνω καλύτερο ηθοποιό. Ναι. Πολλά ε, σκίτσα σου γίνονται viral, συζητιούνται, ε, παίζουν, είναι από τα σκίτσα τα οποία έτσι σηματοδοτούν ένα γεγονός όπως τα τέμπη, είχες κάνει αυτό με, τη, με, τις, με το σιδηρόδρομο και τα φέρετρα. Ε, αυτό, αισθάνεσαι ότι βάζει ένα βάρος επάνω σου την ώρα που, που ε, ζωγραφίζεις, λες όχι τώρα μην είναι πολύ βαρύ αυτό και με κράξουνε, μην μου πούνε κάτι, σου έχει τύχει αυτό ποτέ. Μου έχει τύχει όταν σατυρίζω κάτι που έχει να κάνει με την εκκλησία ή έχει να κάνει με κάποιε ακραίε ιδεολογίε. Κάτι χρυσαυγίδε, κάτι περίεργη. Ναι, ναι. Δηλαδή αρχίζουν από κάτω και μπαίνουν διάφορα σχόλια. Γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματία και ε, Ξεκίνησα και έκανα σκίτσα όταν ήμουν πολύ μικρός στην Άουσα σε μια τοπική εφημερίδα. Μου άρεσε πολύ. Να ασχολούμαι με τη γεωγραφία και να ενημερώνομαι και να διαβάζω. Έμαθα ελληνική ιστορία μέσα από τι γελογραφίε. Mm -hmm. Από άλβομαι, έτσι δημιουργών του Ιωάννου, του Κύρ, Μητρόπουλου κτλ. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ. Άφησα αυτό το κομμάτι για πολλά πολλά χρόνια λόγω της δουλειά του ηθοποιητικού. Δεν προλάβαινα και στην καραντίνα, επειδή είχα χρόνο, άρχισα mm. σιγά σιγά να σχολιάζω όλα αυτά τα πράγματα. Και όλο αυτό το υλικό. Ναι, προέκυψε, έφτασε... έγινε αυτό ε, το έγι... επιστροφή στην κανονικότητα. Να φτιάξω και το μαλλί να έρθει στην κανονικότητα κι αυτό. Ε, επιστροφή στην κανονικότητα. Επιστρέψαμε ποτέ στην κανονικότητα, Νομίζω, ποτέ. Ποτέ και ούτε θα επιτρέψουμε. <laughs> δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι για να επιστρέψουμε στα κανονικά, ποτέ. Ναι. Νομίζω στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Δεν ζήσαμε ποτέ κανονικά. Ναι. Ε, ή ζήσαμε πολύ τρελά, ή ζήσαμε πολύ. Ξέ, να ξοδεύουμε και να κάνουμε. Να... Αλλά το κανονικό δεν το έχουμε ζήσει. Δηλαδή το κανονικό είναι. Το κανονικό το ζουν, α πούμε, οι Ελβετοί. Ποιοι, ποιοι ζουν το κανονικό, Δεν ξέρω. Τίποτα δηλαδή. Σουηδοί με φοβερό κοινωνικό κράτο. Μπορεί, ξέρω κι εγώ, αλλά και εκεί αυτοκτονούν. Από, από ό,τι μαθαίνουμε, μπορεί να είναι και μύθο αυτό δεν ξέρουμε. Ναι. Το ότι αυτοκτονούν, βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο. Καλά, αυτό είναι μια πολύ βαριά συζήτηση, ακόμα και για αυτή την. Μπορεί να είναι επιστροφή στην κανονικότητα αυτό. Ναι, δηλαδή. Ε, δεν ξέρω πώ θα το πάρει κανεί. Μαύρο χιούμορ. Mm -hmm. Πολύ μαύρο χιούμορ. <laughs> πολύ. Ε, υπάρχουν παραστάσει που έχουν προκύψει από σκητσογράφου. Ε, του Αρκά, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα. Ε, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι. Ε... Έχουν, δηλαδή, έχουν, Φυσικά έχουν γίνει ταινίε από, από ήρωε, ναι. κόμικ και τα λοιπά. Ε, αλλά στην Ελλάδα εντάξει, έγινε η παράσταση του, του Αρκά χρόνια τώρα. Και έχω παίξει κιόλα. Mm -hmm. τον, τον Άγγελο, και ήταν και από τα αγαπημένα μου κείμενα. Mm -hmm. Ο Άγγελο, ας πούμε, μου θύμιζε πολύ τον, ε, τη μαύρη οχιά. Ναι. Αυτό το. Ναι, το περίεργο χιούμορ, ξέρεις. το. Και ήταν από τα πιο ωραία κείμενα που έχω παίξει στο θέατρο. Τι χιούμορ αρέσει στου Έλληνε, σε ρωτάω γιατί. Είσαι σκητσογράφο, είσαι ηθοποιός, είσαι δημιουργό γενικότερα. Παίζεις και σε κομμωδία στου άντρε έτοιμου για όλα. Άντρε με τα όλα του. Άντρε με τα όλα του. Διαφορετική ιστορία έχει ο καθένα ένα πρόβλημα το οποίο είναι λίγο αστείο. Ναι, και ω σοβαρό απλώς αντιμετωπίζεται με έναν κωμικό τρόπο. Ο ένας είναι χωρισμένος, ο άλλος έχει αισθητική δυσλειτουργία. <laughs> 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 <σώ> ο Σωτήρης Καλυβάτσης έχει Ο Αντώνης Ολουδάρος έχει πρόβλημα <σώ> να πληρώσει τα, το, 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 τα νίκια στο, στο μπαρ. <σώ> <σώ> Εγώ έχω μια μαμά με Alzheimer. Και τέλο πάντων, έχω πρόβλημα γιατί με έχουν απολύσει από την τράπεζα. Όλα ευχάριστα πράγματα, τα οποία ε, μέσα από όλο αυτό το βάσανο, ε, του έρχεται η ιδέα να κάνουν στριπτήσει για να μαζέψουν λεφτά. Να. Ε, και νομίζω προχωράνε και τη ζωή του. Δηλαδή, κάνουν ένα βήμα παραπάνω και στη ζωή του. Ε, όχι μόνο να την καλυτερέψουν οικονομικά, αλλά και να, πάντων, να διορθωθούν κάποια πράγματα. Στι στις σχέσεις τους mm -hmm. και το να, οι, φιλίες να γίνουν πιο δυνατές. Οπότε υπάρχει μια, ας το πούμε, και ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλο αυτό. Ο Έλληνας γελάει με τα αισιόδοξα, γελάμε με τα πιο χοντρά ή με το βρετανικό χιούμορ έτσι, το, της μαύρη σοχιάς. Νομίζω γελάμε, γελάμε με όλα, mm -hmm. γελάμε με όλα. Και η μαύρη οχιά, εντάξει, έχουμε αυτό το ελληνικό το μπαμ. Ε, τώρα δεν ξέρουμε και με τι να γελάμε, βέβαια. Γιατί, με τι να γελάμε, Γιατί με όλη αυτή την πολιτική ορθότητα ξέρεις, περνάει λίγο και μια, μια ναι. κρίση όλο το πράγμα με ναι. το τι θα, με ποιο, ποιο είναι πια το υλικό τη κομμωδία. Mm -hmm. Που είναι θετικό αυτό, γιατί δείχνει μια κοινωνία η οποία, α το πούμε, προχωράει. Ας ναι. το πούμε. Προχωράει ή πάει πίσω λόγω τη πολιτική ορθότητα. Δεν ξέρω, επειδή είναι τώρα όλο αυτό, mm -hmm. δεν ξέρω τι θα αφήσει. Ελπίζω ναι. να μην αφήσει λογοκρισία, να μην αφήσει, ξέρω αυτολογοκρισία. Mm. Ε, για μένα το πρώτο της κωμωδίας είναι να σατυρίζει τον εαυτό σου ναι. και μετά τους πιο δυνατούς. Mm -hmm. Είπε προηγουμένως ότι έχεις ασχοληθεί και με έχεις σχολιάσει τη Θησία Αυγή, ε, ε, αλλά και την Εκκλησία. Που είναι ένα θέμα τζιζ και είναι, ήταν ναι. ανεξαρτήτως της πολιτικής ορθότητας νομίζω ότι στην Ελλάδα είναι το πιο δύσκολο να περάσει και σε πάρα πολλές χώρες όχι μόνο στην Ελλάδα Καλά τι λέμε εδώ, άλλοι δεν σηκώνουν ε, ε, κουβέντα Βασικά είναι το θέμα το να σατυρίζεις την εξουσία mm -hmm. όποιος, όποιος έχει εξουσία και γι' αυτό mm -hmm. είναι σάτυρα Δηλαδή σατυρίζεις ή θεσμούς ή εξουσία ή σύμβολα mm -hmm. Αυτό είναι ο ρόλος της Η κωμωδία έχει άλλο ρόλο, mm -hmm. άλλο, άλλο υλικό. Ε, το χιούμορ άλλο πράγμα. Mm. Ε, ασχολείται με πιο λεπτά και πιο α το πούμε υψηλά πράγματα. Ε, είναι η θεματολογία που θα διαλέξει. Υπάρχει κάτι που απαγορεύεται, γι' αυτό σε ρωτάω. Ε. Δηλαδή, έχει πει ποτέ ότι. Εντάξει, okay, οκ, τώρα η εκκλησία δεν ξέρω, το πιστεύουν μερικοί άνθρωποι... Όχι, όχι, δε, δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία, ναι. γιατί ναι. Ε, θεω, θεωρώ ναι. ότι η, η εκκλησία στην Ελλάδα ναι. είναι, είναι και μία μορφή εξουσίας. Ναι. Ε, είναι, μερικοί πιστοί το σηκώνουν, άλλοι δεν θέλουν καθόλου. Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό... Δεν, αυτό είναι καθαρά θέμα, θέμα αισθητική και θέμα πώ βλέπει τα πράγματα. Ναι. Αν... Ε, εγώ είμαι ηθοποιό, έτσι. Να. Αν πούνε κάτι για του ηθοποιού, ε, θα νιώσω αυτό. Αλλά αν πει κάποιο κάτι με έναν τρόπο, ε, θα το παραδεχτώ. Ναι. Και, θα, και, θα, μπω στη διαδικασία. Γιατί, α πούμε. Καλά, δεν νομίζω εσείς. ότι έχει πολλά κοινά με την έκκληση Όχι, γραμμένα... όχι, Αλλά <laughs> λέω, α πούμε, για, για υψηλά, α πούμε, <laughs> στάμερες, γιατί εκεί, χτυπάμε. Σε έχει χτυπά... δει ποτέ κάποιο πολιτικό, ένα πρόσωπο που σατηρίζει συχνά. Ο Μητσοτάκη, νομίζω, είναι πολύ έτσι στα. <laughs> να... <laughs> Παίζει πολύ γιατί τον φτιάχνω εύκολα γι' αυτό. Τον φτιάχνει και εύκολα έχει και, νομί... και, είναι και ότι η κυβέρνηση είναι. Πώ το λένε. Είναι, πολύ προσωποκεντρικό όλο το, ναι, όλο ναι, το πακέτο. Είναι, είναι. Δεν είναι, ας πούμε, ομαδικό, ομαδικό, ο, ομαδικό, ομαδικό, άθλημα. Ομαδικό, όχι, ναι, άθλημα, βέβαια. Ναι. Αλλά νομίζω και το συγκεκριμένο είναι περισσότερο, ξέρεις, ας το πούμε, είναι αυτό, αυτό το Μωυσή και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ προσωποκεντρικό, ναι. πότε οπότε και τα, όλα τα θέματα... Σε έχει βρει ποτέ ο για και... να σου πει... Με... Όχι, το... πού να με βρει και ναι. πού να Πώς τον βρώ, θα αισθανώσουν. Δεν ξέρω. Έχω πιο παλιά, όταν, κάναμε, όταν έκανα και στην τηλεόραση σάτιρα βρισκόμασταν κάποιες στιγμές, γιατί όταν γε, το γυρίζαμε στο κανάλι, το, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ερχόντουσαν και σε άλλες εκπομπές διάφοροι πολιτικοί. Ναι. Ε, άλλοι γελούσαν, άλλοι καταλαβαίνανε, άλλοι α, ναι, άλλοι ξέρω εγώ... Άλλοι γελούσαν ναι. ψεύτικα, ενώ ναι, από μέσα τους Ναι, ναι βράδο, εντάξει, ναι. γιατί εντάξει, παίζουν πολύ και τις δημόσιες σχέσει του, ναι. αλλά... Δεν ξέρω. υπάρχει φυσικά ένα όριο, ναι. για μένα είναι όριο αισθητική περισσότερο. Ναι. Δηλαδή ένα καλό αστείο, ένα έξυπνο αστείο... Εμ... Περνάει. Περνάει. Ακόμα, Περνάει. Και Ακόμα και αν είναι αιχμηρό. Ακόμα και αν είναι αιχμηρό. Και το πλαίσιο και ο τρόπο που το λες, mm -hmm. αν το λε με αγάπη, αν το λε. με... Δηλαδή ποια είναι η θέση σου. Mm -hmm. Δηλαδή ο, 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 ο Χάρη Κλίν πούμε όταν έκανε σάτυρα υπήρχε μια θέση ιδεολογική. Ναι. Υπήρχε, ξέρω εγώ, και υπήρχε βαθιά γνώση τη πολιτική. Mm -hmm. Και όχι μόνο. και, και πολλών άλλων θεμάτων, γιατί είχα τη χαρά να, να βρεθούμε σκηνικά και να γράψουμε μαζί και να παίξουμε και να. Ήταν ο Χάρη Κλίν πρωτοπόρο, ο καλύτερο, αυτό που είχε τη μεγαλύτερη απήχηση. Για μένα ήταν ο καλύτερο σατυρικό. Mm -hmm σε, σε πλαίσιο ηθοποιού. Υπάρχει κάτι, υπήρχε και κάτι άλλο αντίστοιχο, για μένα είναι δύο οι κορυφές, ο Τζίμι ο Πανούσης. Εκεί ήτανε ο, ο, ο έ, έπαιζε σαν ε. Τζιμάκος βέβαια, έβγαινε σαν ο Τζίμις Πανούσης. Ε, και ο Κλίν είχε και αυτό των μεταμφιέσεων, είχε, είχε και το θεατρικό, είχε και το stand-up, γιατί Πολλοί λένε ότι το stand-up ήρθε στην Ελλάδα τα τελευταία 20-15 χρόνια, mm -hmm. επειδή έχει επιτυχία τρομερή. Ο Χάρη Κλίν το έφερε από τη δεκαετία του 70, το 75 76 είχε πρότυπο το Lenin Bruce, ναι. έναν ε, Αμερικάνο, γιατί είχε μείνει πολλά χρόνια ο Κλίν στην Αμερική, 10 χρόνια. σω να είσαι ιδανική περίπτωση για να κάνει stand-up, έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου αυτό. Γιατί γράφει κείμενα, είσαι ηθοποιό. Ε, ε, έχει παίξει ρόλου που θα μπορούσαν να είναι κάπω stand-up role, ναι, γιατί δεν ναι, είναι? Ναι. Θα μπορούσαν, δεν σου έχει περάσει από το μυαλό, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και προσωδοφόρα η, η κομμωδία αυτού του είδου. Το ξέρω, γιατί ναι. είναι ένα, ένα τελείω άλλο πράγμα. Εμένα, βέβαια, εντάξει, με εγωιτεύει το να μπαίνω σε ένα ρόλο και σαν ρόλο να. Ναι. κάνω μια, Έκανα μια παράσταση και κάνω τώρα συνεχίζω τα, τα ραδίκια ανάποδα όπου είναι. Κάνω 13 ρόλου, δηλαδή είναι ένα 13 κομική επικίδη mm -hmm. αυτό. Αυτό είναι Οπό... το θέατρο που ε, Αυτό ε... Δεν, το, δεν παίζω τώρα, okay. δεν το κάνω τώρα. Κάθε Δευτέρα τα... παίζει μια άλλη παράσταση όμω. Ναι, ε, Το θάνατο του Ιβάνι Λίτ. Okay. Παίζουμε με τον του Κουρλαμπά. Ναι. Είναι τολστόι, ναι. είναι άλλο, πώ το λέμε, μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν κομικά στοιχεία βέβαια, αλλά περισσότερο σκοτεινό έργο και πολύ, και... Και πολύ πετυχημένο στα mm -hmm. τελευταία τέσσερα χρόνια που παίζεται. Και μου έχει περάσει από το μυαλό το να κάνω stand-up γιατί, γιατί σου δίνει την. Αυτό, ο Κλίν έλεγε ότι το stand-up είναι το θέατρο των φτωχών. Είναι αυτό που βγαίνει με ένα μικρόφωνο, με ένα φω και έχει να πει αυτά που θέλει να πει. Ε, μεγάλη κομική κάνανε stand-up. Ο Τζέρι Λούι έκανε stand-up comedy και όταν έβ, έβγαινε στην κοινή λέει: Πώ λέει, Μπαίνουμε από ένα ρόλο στον άλλο. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ'> Πολύ απλά παίρνουμε το το μικρόφωνο μα και πάμε λίγο, λίγο ναι, ναι. πιο δίπλα στη σκηνή. Ναι. Και ξεκίνησε και έκανε ένα μωρό, ας πούμε, ένα, ένα τον, τον, ένα χαρακτήρα, ξέρω, ένα, ένα, παιδάκι, ας πούμε, με, με ένα κλειφιτζούρι. Ναι. Όπου εκεί εμένα φυσικά. Όχι φυσικά. Εμένα, εμένα μου αρέσουν οι κομικοί που να έχουν μια σωματικότητα και να παίζουν με όλο του το σώμα. Uh -huh. δεν, δεν είμαι, α πούμε, Τη αστειολογία, το να κάθεσαι και να λε αστεία, ναι. ένα κεφάλι με το οποίο μιλάει και λέει: Είναι βέβαια πολύ ωραίο γιατί είναι τα κείμενα πολύ δυνατά, αλλά με, μου αρέσει περισσότερο, με γοητεύει δηλαδή, ένα κωμικό να έχει μια σωματικότητα, να είναι τέλο πάντων. Να όλο του το σώμα να είναι πάνω στη σκηνή και να κάνει πράγματα. Ακούγεσαι στη συνεντεύξη σου λίγο απογοητευμένο από την τηλεόραση. Και αναρωτιόμουν ναι. γιατί. <laughs> ναι, ναι. Δηλαδή, τι έχω ακούσει. Όχι, κάνοντα αυτό το βιβλίο, αυτά τα λέω. λέω κάνω, ό, όταν κάνω σκίτσα, λέω άντεβα. Ναι, ωραία, εντάξει, οκ, okay, το φτιαξα. Γιατί είναι πολλά ξέρει, βαράνε. Άντε τώρα δεν θα παίξω ποτέ τηλεόραση Ναι γιατί για να παίξει τηλεόραση Πρέπει να έχεις μια γενική αποδοχή Να θεωρήσει προϊόν για όλη την οικογένεια <coughs> Ότι εντάξει αυτός είναι οκ εύπεπτο, ευάερος ευήλιο Δεν ξέρω τι χρειάζεται <coughs> ε, 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 Πολλοί έχουν ε, Πολλοί έχουν και στοιχεία τα οποία δεν έχει καμία, καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή, να μην είσαι καθόλου εύπεπτο, mm -hmm. δεν ξέρω για, με, πιο, με ποια κριτήρια μπαίνει στη διαδικασία. Έβλεπα μία συνέντευξη που σου είχε κάνει μαγκύρα και mm. ε, έλεγε, σε ρώταγε μάλιστα έτσι και λίγο έκπλητη, Ότι έχει πει ότι έχει πολλά χρόνια να χτυπήσει το τηλέφωνό σου για, για ρόλο στην τηλεόραση. Και τη είχε κάνει ναι. εντύπωση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Τα πρώτα χρόνια και είχα, ε, είχα πάθει και μία απογοήτευση. Γιατί... Ναι. Δε τώρα αξίζω, δεν αξίζω, μάλλον δεν αξίζω. Ήταν η τηλεόραση, ο, όλο το, το θέμα. Ήταν όλο το θέμα, ναι. ναι. Αλλά περνώντα τα χρόνια και μένοντα στο θέατρο κοντά στα 30 χρόνια πια, mm -hmm. δηλαδή τελείωσα το 1994, οπότε πλησιάζουμε τα 30 χρόνια στο, mm -hmm. στο Σανίδη. Ε, δεν είναι ότι δεν μου λείπει, δεν είναι ότι δεν αγαπάω την τηλεόραση, δεν είναι ότι θα ήθελα. Έχω προτείνει κιόλα και σατιρικές εκπομπέ ναι. και σύριαλ mm -hmm. και αυτά. Και βλέπω και κωμικού ρόλους που ε, δυνάμει θα μπορούσα να παίξω. Mm -hmm. Ξέρω εγώ. Ε, ε, αλλά. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή ναι, ναι. Δεν δε με σκέφτονται, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο με, με απασχολεί τόσο ε, Έχουμε περάσει μια εποχή όπου ένα ηθοποιό, ο οποίο τα πηγαίνει καλά στο θέατρο, όπω εσύ. Δηλαδή, εσύ, δηλαδή μετέχεις... υπάρχουν παραδείγματα, ναι, ναι. όπω ο, ο Θήμιο Καρακατζάνη, ναι. δεν έκανε τηλεόραση. Mm -hmm. Έκανε πολύ λίγα πράγματα στη τηλεόραση. Ναι. Και ήταν ένα πολύ μεγάλο ηθοποιό. Ήταν ένα απίθανα μεγάλο κωμικό. Ναι. Θα η τηλεόραση να μην, τον, να μην, να μην ναι. χώραγε ο άνθρωπο αυτό εκεί. Είναι mm -hmm. ε, να μπορούσε να παίξει σε πράγματα τα οποία. Δεν γίνονται μεγάλε κομμωδίε για αυτού του ανθρώπου mm -hmm. ή για, ή για, ή για ή κομμωδίε που επειδή μου να λε, ναι, θα ήθελα να είμαι εκεί. Ναι. Και ιδιαίτερα τώρα, έτσι όπω γίνονται τα πράγματα, με τα τρία επεισόδια την εβδομάδα, όπου δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο κομμωδία 45 λεπτή. Είναι όλε 20 λεπτών και μέχρι 30 λεπτά το πολύ. Γιατί χρειάζεται πολύ υλικό. Πάλι διάβαζα αυτό. δική σου δήλωση που έλεγε ότι για να γράψει ένα κωμικό CRL πρέπει να είναι αστείο ε, διάλογο, αστείο διάλογο. Ναι, ναι, έτσι να τα που... έτσι, ναι. Έτσι γράφουν. Ναι. Και, και, γι αυτό είναι, και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να γράψει κομμωδία. Είναι το υλικό πολύ, γιατί ναι. ο ρυθμός είναι μεγάλος. Ναι. Είναι τελείως, νομίζω και στη Μαγκύρα, το μην το ξαναπώ το ίδιο, ναι. ότι τα κείμενα, ας πούμε, το ένα επεισόδιο κωμωδίας είναι, ξέρω, 50 σελίδες ναι. και το αντίστοιχο χρονικά ναι. ενός ενό δράματος είναι 35 ή 25 σελίδες. Ναι. Γιατί η ρυθμοί είναι και, πιο αργή, και, πολύ, και αυτό και έχουν το και σκέφτονται πάψεις, και, το λένε και όλα ναι. αυτά. Και κάτι συμβαίνει. φεύγω από το πλάνο. Βεβαίως, δεν πειράζει καθόλου. Οκ, <laughs> ε, okay, ωραία. Άρα, ένας ηθοποιός, ο Όπω εσύ είναι δημιουργικό, ε, είναι και στην επικαιρότητα. Γιατί κάτι ζωγραφίζει, κάτι φτιάχνει και το συζητάει ο κόσμο, Είναι και σε επιτυχημένε παραστάσει. Όμω πια περνάμε σε μια φάση όπου μπορεί να υπάρχει και να είσαι επιτυχημένο, χωρί την παλιό τηλεόραση. Νομίζω, ναι, υπάρχουν όλα αυτά που μου λένε. Ξέρω εγώ, κάνε TikTok, αυτό, κάνε εκείνο, κάνε πίσω. <laughs> αυτό πώ δεν, δεν ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ, όμως. δεν έχω μπει στη διαδικασία να δω τι είναι αυτά. Φιντιακ ναι. νομίζω είναι. Ξέρω, ναι, ναι, ναι. άνθρωποι. Ναι. Ε, ε, μου αρέσει πιο. Δηλαδή θα μου άρεσε κάτι ναι. το οποίο να μην είχε πολλά λόγια. Okay. Αυτό θα μου άρεσε. Όχι καθόλου κείμενο, Όχι, λοιπόν. ε, <laughs> το κείμενο θα είναι, τα, θα είναι τα αστεία. Όχι, ας το πώ είναι ας πω, ο Μίστερ Μπίν. Ναι. Αλλά με ένα, με ένα, σε ένα σύμπαν το οποίο να κάνω πολλού ρόλου, mm -hmm. αλλά να μην, έχουν, να μην είναι με διάλογο το, 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 το αστείο. Ωραία. Οπότε να είναι ένα global, global πράγμα, ναι. το οποίο να μπορεί να πουληθεί και έξω κτλ. Και Αλλά άντε πες το αυτό κάπου ναι. και να πει ότι θέλα, θα ήθελα να κάνω μια βουβή κομμωδία. Ναι. Θα σε κοιτάξουν σαν εξωγήινο και θα πούνε όχι και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει τώρα, εγώ σου βάζω έτσι ένα χαρακτήρα, μια κομμωδία σαν αυτή που έκανε ο Ζελένσκι και μετά έγινε, έγινε ηγέτης. Θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο άνθρωπο του λαού. Θα Μη μπορούσε, γίνει πόλεμο μετά. Αυτό είναι Γιατί <σχύ> <πόμιζο σχύ> <δί. σχύ> <Λες, σχύ> να... Η πορεία ήταν αυτή. Να εισβάλλει ο Πούτιν, δεν ξέρω. Đε, ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν. Ε... Ναι. Αλλά. Ε, είσαι ανοιχτό αυτό. Οκ. Άλλο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω. Λέμε ότι ο γελάει με λίγο απ' όλα. Μετά την επιστροφή στην κανονικότητα που δεν ήρθε ποτέ, έχουν αλλάξει τα πράγματα που μα διασκεδάζουν. Δηλαδή, υπήρχε μια φάση που νομίζαμε όλοι ότι ήμασταν πλούσιοι. Μετά νομίζαμε όλοι ότι ήμασταν πιο φτωχοί ενδεχομένω από ότι ήμασταν, γιατί εντάξει, η πραγματική φτώχεια, ξέρω εγώ, ήταν κατοχή. Τα, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Υπήρχαν άνθρωποι που ψάχναν στα σκουπίδια, τα έχουμε συζητήσει ναι. όλα αυτά. Εντάξει, δεν, δε συνομπάρουμε κανένα. Ε, τώρα, στην κατάσταση που είμαστε σε αυτή τη φάση, τι πιστεύουμε ότι μας συμβαίνει, Έχει αλλάξει το, το χιούμορ, έλεγε ότι η πολιτική δεν είναι πάρα πολύ υλικό. Και η πολιτική, αλλά τώρα. Ακούσε πια... ο χιούμορ. Ναι, παλιά λέγαμε ποιοι φτιάχνουν τα ανέκδοτα. Ναι. Ποιοι τα φτιάχνουν τα ανέκδοτα. Και, λέω και κυκλοφορούσαν και έλεγε κάποιο ένα στην Οριστιάδα και κυκλοφορούσε μέχρι την Κρήτη, το ίδιο ανέκδοτο ναι. μέσα σε 24 ώρε. Ε, τώρα πια το, το υλικό μπαίνει αλλού. Δηλαδή μπαίνει περισσότερο στην εικόνα. Δηλαδή αυτά τα ανεκδοτάκια, πούμε, τα μιμίδια, λένε τα λένε, με του πίνακε που παροδούνται ναι. και γίνονται αυτά. Είναι ο τρόπο έχει αλλάξει γιατί έχει μπει αυτό που λέμε, ξέρεις, τα, τα Λέ. όλα αυτά, τα Facebook, το, το Instagram και τα λοιπά. Ε, βλέπουμε πολλά πράγματα απ' έξω, επηρεαζόμαστε mm -hmm. πάρα πολύ. Ε, όταν είχε ξεκινήσει το stand-up, ας το πούμε, των παιδιών που ξεκινήσαν τα τελευταία χρόνια, ήταν σαν να ακούγαμε ε, μετάφραση κειμένων. Γιατί είχαν μεγάλη επιρροή από αυτά που βλέπανε στο εξωτερικό. Δηλαδή η γλώσσα τους είναι σαν να, σαν να ήταν, διαβάζαμε υπο, υπότιτλους. Σιγά σιγά όλο αυτό έγινε. Έγινε δικό τους, έγινε, έγινε, έγινε στη γλώσσα μας. Γιατί το θέατρο, η κομμωδία ή το... είναι, είναι, είναι στη γλώσσα. Είναι... είναι ε, ε, πρέπει να το αισθάνεσαι. Πρέπει να, να, να το, βύεις, αισθάνεσαι. Να και, να... και γι' αυτό Όλοι οι ηθοποιοί, ε, νομίζω Έλληνες και Ξένοι, ε, στη γλώσσα τους είναι που κάνουν την επιτυχία. Και όταν κάνεις ωραία πράγματα εδώ, δηλαδή όπως λέμε τώρα η ταινία του Αγγελόπουλου, mm -hmm. τις έκανε εδώ να. και κάνανε καριέρα στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν έχεις να πεις ε, πράγματα για, για σένα, για τον εαυτό σου, για την ιστορία σου, για το, αυτό που είσαι, ανθρώπινα ή πράγματα τα οποία ε, αφορούν, ε, θα ταξιδέψουν εκεί έξω. Με... Πού θα ήθελες να κάνεις μεγάλη επιτυχία, τεράστια, να γίνει χαμός. Πού θα ήθελα. Ναι. Σε ποιον από όλου τους τομεί με του οποίου ασχολείσαι. Σαν ηθοποιό θα ήθελα να. Mm -hmm. Βασικά θα ήθελα να είμαι σε μια χώρα. Δηλαδή θα ήθελα, θα ήθελα να είμαι ένα εγκλέζος ηθοποιό. Ναι. Δηλαδή η, η κωμωδία κομμωδία του και ο τρόπο που δουλεύουν και αυτό το χιούμορ τους και όλο αυτό, δηλαδή μου πάει πάρα πολύ. Θα, θα ήθελα, να, ναι. θα ήθελα να, 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 ζω στην Αγγλία, ας πούμε, και να κάνω αυτά που κάνουν. Δηλαδή, η Monty Python, το, ναι. η Μαύρη Οχιά ε, και άλλοι βέβαια, πολύ πολύ που ναι. μέχρι και τώρα δηλαδή που κάνουν, κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα και βέβαια υπάρχει εντάξει, και το αντίστοιχο κοινό όπου εκεί το χιούμορ είναι... Πού είναι και αυτοί οι Άγγλοι. Ε, το... Καλά, τώρα πια είναι και πολύ... υπάρχει πολύ πολιτισμικότητα. Ναι, ας το πούμε, λέμε τώρα οι Έλληνες γελάνε, ξέρω εγώ, με αυτό. Και όμως η ταινίες του Γούντι Άλεν στην Ελλάδα κάναν τα περισσότερα εισιτήρια σε αντιστοιχεία ναι. από τις περισσότερες ευρωπαϊκές Αυτό ήταν ευρωπαϊκές από Αυτό ήταν από τα ραντεβού που πηγαίνανε και λέγανε, έλα πάμε να δούμε το Woody yeah, και πήγαινε και ο άλλο Και κάνει Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ αύριο το πρωί να ξυπνήσει ε, Βρετανός Βρετανό ηθοποιό <laughs> με ένα μαγικό τρόπο. <laughs> να πα. Ε... Να ξυπνήσουμε όλοι Βρετανοί. <laughs> Όχι, βασικά να ξυπνήσουμε όλοι καλά, γιατί είμαστε. Δεν ναι, είμαστε καλά. Δεν είμαστε Δεν καλά. Είμαστε καλά. Okay. Να ξυπνήσουμε όλοι μα καλά και να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Εντάξει. Επιστροφή στην καλότητα τότε. Την καλότητα. Okay. <laughs> ναι. Ωραίο ευχαριστώ. Αυτό. ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστροφή στην κανονικότητα. Μπορείτε να βρείτε εδώ τα σκίτσα για τα οποία συζητήσαμε. Μπορείτε επίση να πάτε στο θέατρο. Ναι, θέατρο Βέμπο, θέατρο Αλκμίνη και τα λοιπά. Και Κάπου τα λοιπά. Θα, θα το βρείτε. Το καλοκαίρι, η περιοδία κτλ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε και εσά πάρα πολύ. Επιστροφή στην καλότητα Γεια σα. Καλό σα βράδυ.